Και κυβερνητικά στελέχη στην αρχή, βέβαια, αυτό ήταν το αφήγημα λίγο αρχικά. Είχαν κατηγορήσει, καταλαβαίνω, πιο πολύ το Κουκουέ, ήταν υποκινούσε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες των αγροτών. Έχει φύγει αυτό το αφήγημα, δεν υπάρχει. Στην αρχή μίλησαν για υποκινούμενους, μετά αναγκάστηκαν να το μαζέψουν, μετά προσπάθησαν να διασπάσουν μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, μετά απαγόρεψαν τα τρακτέρ που τα τρακτέρ θα έρθουν στην Αθήνα. Η κυβέρνηση έχει φάει πολλές ήττες. Έχει γκρεμιστεί, ναι, αυτό λέω. Αρχικά λέγανε άλλα. Έχει γκρεμιστεί ένας μύθος, ξέρετε. Ένας μύθος που λέγαν ότι δεν υπάρχει αντίπαλος στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλος υπάρχει. Είναι οι αγρότες που εδώ και ένα μήνα επιβάλλουν σε όλη την κοινή γνώμη να συζητάνε για το τι συμβαίνει μεταξύ στο ράφι και με το τι παίρνουν οι αγρότες. Να αναδείχνεται το πρόβλημα που υπάρχει με τα δίκαια αιτήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα αυτού του αγώνα που κρατάει ένα μήνα. Σε αυτά τα αιτήματα η κυβέρνηση θα απαντήσει. Η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κάνει πίσω στο αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συγκεκριμένη τιμή ρεύματος, στην κατώτερη εγγυημένη τιμή στα προϊόντα, στην αποζημίωση του 100%. Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο ξεπερνάει και την Ελλάδα. Και αυτό έχει στόχο την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική. Έχει στόχο την πράσινη μετάβαση και τις πολιτικές που εκτοξεύουν την παραγωγή. Και επειδή ακούμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και ότι υπάρχει δημοσιονομική στόχη, δισεκατομμύρια έχουν δώσει στο Ζελένσκι, 50 δισεκατομμύρια αποφάσισαν η Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα για ένα πόλεμο που κάνουν οι Αμερικανοατοικοί, εκατομμύρια δίνουν για να πηγαίνουν οι φρεγάτες μας στην Ερυθρά και τα στρατεύματά μας έξω από τα σύνορα. Αυτοί οι αγώνες δίνουν τη δυνατότητα σήμερα σε έναν κόσμο να σκεφτεί. Έτσι θα πιεστεί η κυβέρνηση, όπως κάνουν οι φοιτητές δύο μήνες, όπως κάνουν οι αγρότες ένα μήνα, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι με τη μεγάλη απεργία τη γενική που ετοιμάζουν δημόσιο-ιδιωτικό τομέα στις 28 Φλεβάρι. Η κυβέρνηση είναι στη γωνία και θα αναγκαστεί να κάνει πίσω. Καλά, από τα επιδόματα περνάμε πλέον στη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι οι κύκλοι οι οποίοι γίνονται στα πλαίσια να διαχειριστούν την κρίση αυτή τη οικονομία και πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες υλοποιούν και τις έχουν από κοινού ψηφίσει. Η πράσινη μετάβαση κοστίζει. Το εμπάρκο στην Ρωσία κοστίζει. Η τιμή στα ενεργειακά προϊόντα κοστίζουν. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν και έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Και είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ο οποίος μπήκε ακριβώς για να στηρίξει την περίφημη πράσινη μετάβαση. Είναι λοιπόν μια σειρά πολιτικές επιλογές με τις οποίες πρέπει να συγκρουστούμε και φυσικά είναι οι αυξήσεις μισθών. Είναι ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με την ίδια την προσπάθεια που κάνει ο εργαζόμενος και την εντατικοποίηση μέσα από νόμους τους οποίους έχουν περάσει. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε όχι για τα αδιάφορα τα οποία προσπαθεί να βάλει σε ατζέντα η κυβέρνηση, αλλά για την αγροτιά, για τους αγώνες, για τις κινητοποίησεις, για τα αιτήματα. Για το μύθο που κατέρευσε περί ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατέρευσε και αυτός ο μύθος. Franchise, κολέγια και κερδοσκοπικά. Θα πάμε, μην το ανοίξουμε τώρα, κερδοσκοπικά μην πάμε εκεί, πανεπιστήμια. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Τα λέω αυτά γιατί περνάει και ο χρόνος. Όλα αυτά λέω είναι ένα υλικό το οποίο συνθέτει τα πραγματικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ιτηθεί. Αυτή η κυβέρνηση θα ιτηθεί στο δρόμο από αγώνες και εμείς δεν το κρύβουμε. Ναι, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ούτε καπηλίες ούτε υποκινήσεις. Σημαίνει το κάθε κόμμα που θέλει να είναι τα μέλη του, οι φίλοι του, οι οπαδοί του. Εμείς λοιπόν θα είμαστε στο δρόμο, γι' αυτό και την Τρίτη δεν θα διαδηλώσουν απλά αγρότες στην Αθήνα. Την Τρίτη η Αθήνα θα υποδεχτεί με διαδήλωση την αγροτιά, οι εργάτες, οι φοιτητές, φτιάχνοντας ένα μέτωπο το οποίο μπορεί να στριμώξει ακόμα πιο πολύ αυτή την κυβέρνηση και να την κάνει να ιτηθεί. Καταρχάς, εδώ και δύο μήνες το φοιτητικό κίνημα με πορείες και καταλήψεις έχει αναγκάσει την κυβέρνηση και έχει αναγκάσει και τα άλλα κόμματα, θα έλεγα, έτσι, να δουν πώς θα χειριστούν, πώς θα περάσουν μια αντιδραστική τομή. Δεν είναι τυχαία αυτή η συζήτηση περί μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μιλάμε για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και με τη λογική ότι ανήκουμε στην Δύση και ότι και σε άλλες χώρες γίνεται. Όμως δεν μας λένε ότι μόνο σε 7 χώρες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δωρεάν οι προπτυχιακές σπουδές. Στις άλλες όλες είναι με δίδακτρα. Αυτά γιατί τα λέμε? Γιατί αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος. Έχει συνεγείρει την πλειοψηφία των φοιτητών, είναι μειοψηφία η κυβέρνηση και στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς και στην νεολαία.
πάνω από τα 70 μπορεί να βρει υπερασπιστές. Τα λέμε αυτά επίσης γιατί αυτός ο αγώνας βάζει επιτακτικά την ανάγκη για την γνώση στο πτυχίο, για πτυχίο με δικαιώματα, για πτυχίο το οποίο οδηγεί στη δουλειά, για την ανάγκη να στηριχτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο κόντρα σε μια επιχειρηματική λειτουργία η οποία υπάρχει και στο δημόσιο. Όχι τυχαία η κυβέρνηση, ανοίγοντας αυτό το δρόμο που βλέπει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σαν μια μπίζνα που πουλάει πτυχία τριετής, τετραετούς, πενταετούς, μπίζνα η οποία πουλάει μεταπτυχιακά όλα με δίδακτρα, μπίζνα η οποία πουλάει εκπαιδευτικά προϊόντα, σε αυτή τη λογική βάζει και στα προπτυχιακά, στα ήδη υπάρχοντα προπτυχιακά, δίδακτρα σε όσους έρχονται από το εξωτερικό. Ανοίγοντας κυριολεκτικά το δρόμο, όπως τα ξενόγλωσσα με δίδακτρα προπτυχιακά στα δημόσια πανεπιστήμια που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας το δρόμο για μια μπίζνα. Και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση από εκπαίδευση γίνεται πανεπιστημιακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτό λοιπόν είναι αντίθετοι φοιτητές. Ζητάνε πτυχία με αξία, πτυχία από το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα οποία οδηγούν σε δουλειά με δικαιώματα. Ζητάνε και θα αγκαλιάσει και τους μαθητές, ιδιαίτερα όταν επιχειρήσει να φέρει το εθνικό απολυτήριο. Το εθνικό απολυτήριο, το οποίο είδαμε και δημοσιεύματα για αυτό που προετοιμάζεται, ουσιαστικά μετατρέπουν το Λύκειο σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο, μαζί με το ότι διασπούν τον ενιαίο χαρακτήρα εισαγωγής με αυτά που προβλέπει το υπάρχον νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση και που ουσιαστικά διαμορφώνει ταχύτητες εισαγωγής ανάλογα με το πορτοφόλι του καθένα. Ακούω το αφήγημα της δωρεάν παιδείας στη χώρα μας και θέλω να μου πείτε πραγματικά πόσο δωρεάν είναι η παιδεία στην Ελλάδα. Πρώτον, έχουμε στις βαθμίδες τις προηγούμενες ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά πιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ηλικία, έτσι, και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, αυτό το επιχείρημα καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν τα δημόσια. Όπως τα ιδιωτικά σχολεία έχουν αναβαθμίσει τα δημόσια σχολεία. Και το... ή όπως τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν αναβαθμίσει τα δημόσια. Και εγώ λέω μιλάω τώρα για το αν υπάρχει δωρεάν ή όχι. Και επίσης, η δωρεάν παιδεία και στα πανεπιστήμια. Από το φορολογούμενο στα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσουμε, να βάλουμε δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές, γιατί μόνο εκεί δεν υπάρχουν δίδακτρα. Καθόλου, δεν λέω αυτό. Προφανώς όχι. Το γεγονός ότι πληρώνουμε το γεγονός ότι πληρώνουμε ακριβά σε ένα υπάρχον ταξικό σχολείο, σχολείο διακρίσεων για τη μόρφωση των παιδιών μας, σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουμε ακόμα περισσότερο. Όχι καθόλου, αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί ξέρετε, με τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών μας βάζουμε να πληρώνουμε και για τη λειτουργία των σχολείων. Ξένο πανεπιστήμιο που δάσκει στην Ελλάδα και θα έχει δίδακτρα, γιατί θα επηρεάσει αρνητικά ένα καλό, δυναμικό, αυτοχρηματοδοτούμενο δημόσιο πανεπιστήμιο δωρεάν για έναν οποιοδήποτε Έλληνα φοιτητή. Γιατί μετατρέπει σε ατέλειο την πίσνα την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γιατί το πανεπιστήμιο που θα έρθει στην Ελλάδα θα έρθει για να κερδίσει, δεν θα έρθει για να επενδύσει στη γνώση και στην καινοτομία. Ωραία. Όταν ζητάς 3 εκατομμύρια για να ανοίξεις ένα υποτίθεται πανεπιστήμιο τριών σχολών, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό τώρα, όταν έχει μόνο 3 σχολές, αυτά λέει το νομοσχέδιο, αυτός θα έρθει για να βγάλει χρήμα.